Δεν φταίει η χώρα, ούτε η κακιά η ώρα που έχουμε καρότσες για ασπενοφόρα. Δεν φταίει η χώρα, ούτε η κακιά η ώρα που έχουμε καρότσες για ασπενοφόρα. Γενικά στην Ελλάδα να ξέρετε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα έπρεπε να είναι τριπλάσιο για να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ιατρικό προσωπικό μπορεί να λένε ότι αρκεί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς εδώ δεν έχουμε. Και όπως φαίνεται δεν πρόκειται να αποκτήσουμε. Δεν πρόκειται να αποκτήσουμε γιατί δεν υπάρχει ούτε κουλτούρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από κάθε υπουργείο, κάθε υπουργό που περνάει. Γιατί είναι νοσοκομειοκεντρικό το σύστημα και δεν πειράζουν. Και επίσης η πλειοψηφία των γιατρών είναι ιδιώτες. Το οποίο αυτό για να φτιάξουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό θίγει τον ιδιωτικό τομέα. Δεν πρόκειται λοιπόν να το πειράξουν. Εδώ παίρνουν συνέχεια επικουρικό για να ανανεώνουν συμβάσεις. Δηλαδή να ανανεώνουν τώρα συμβάσεις για χρόνια για προσωπικό που υπάρχει ανάγκη. Γιατί δεν κάνουν προσλήψεις. Επίσης, ο μισθός που λέμε και οι εφημερίες, έτσι όπως πληρώνονται, γιατί πληρώνονται παράλογα τα τελευταία χρόνια, μειώνει τα κίνητρα για κάποιον να έρθει στο δημόσιο, στο ΕΣΥ. Δηλαδή, ακτινολόγος, ας πούμε, να έρθει κάποιος ακτινολόγος εδώ και να εργαστεί με τις απάνθρωπες συνθήκες που εργάζεται ένας εδώ, δεν θα έρθει. Θα κοιτάξει να βολευτεί έξω, στο ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αν ήταν άλλες οι απολαβές, άλλες συνθήκες εργασίας, δεν ήταν ας πούμε 2-3, να ήταν 5 οι ακτινολόγοι. Και να αμείβονταν έτσι όπως πρέπει. Θα γίνονταν αυτά που πρέπει. Θα γίνονταν μαστογραφίες, θα γίνονταν υπέρυχοι, θα γίνονταν αξονικές, μαγνητικές. Δεν υπήρχε λόγος ας πούμε να περιμένει μήνες. Επίσης, αν υπήρχε πρωτοβάθμια, που λέμε για την πρωτοβάθμια, θα γίνονταν αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν θα γίνονταν άσκοπες εξετάσεις. Δήμερα είναι απεργία των υγειονομικών σήμερα, των γιατρών των νοσοκομείων. Όπως κάθε φορά και σε αυτή τη συγκέντρωση, το εργατικό κέντρο συμπαραστέκεται και στηρίζει κάθε είδους κινητοποίηση. Σήμερα ήταν 12 η ώρα συγκέντρωση και ο καιρός τα χάλασε λίγους τους γιατρούς που δεν μπορούσαν να κατέβουν από τα χωριά τους. Και αύριο καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν 6,5 ώρα στην πλατεία Σαφούς, στην πικετοφορία που προετοιμάζεται από το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, την Ένωση Γιατρών ΣΥ Λέσβου και άλλα σωματεία και φορείς, για να διαδηλώσουμε για την υγεία μας. Το τελευταίο διάστημα το Εργατικό Κέντρο μπαίνει μπροστά για την πλήρη στελέχωση και του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας. Έχει προηγηθεί και η μεγάλη κινητοποίηση πανηγυριακή που είχε γίνει στην Αθήνα 6 Νοέμβρη με 178 συλλόγους φορείς από όλα τα νησιά. Εκεί πέρα και τα λόγια του Υπουργού ήταν «θα το δούμε στο μέλλον». Εμείς δεν περιμένουμε «θα», θέλουμε τώρα να γίνουν μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο με όλες τις ειδικότητες και στα κέντρα υγείας, με όλες τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη, να φτιαχτούν και άλλα αν χρειαστεί. Και πέρα από τα περιστατικά τα οποία είχαν γίνει στο Πολυχνίτο πριν ένα χρόνο, το τελευταίο περιστατικό ήταν και αυτό μέσα στο πλοίο, το οποίο μια επιβάτησα έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει γιατρός στο πλοίο και να περιμένουν πότε θα φτάσει στο λιμάνι, θα δέσει στο λιμάνι στον Πειραιά για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οπότε τώρα πρέπει να γίνουν και προσλήψεις με ευθύνη των ναυτιλιακών εταιριών και όχι του κράτους, να αποδυναμωθούν τα κέντρα υγείας για να πάνε γιατροί στα πλοία και να έχουν γιατροί όλα τα πλοία.